Χαίρετε κύριε Κοσμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ και που υπάρχετε κι εσείς. Ας το πάρουμε από την αρχή, στη συζήτηση για τη μετάφραση και ας μιλήσουμε αρχικά για το πώς προέκυψε στη ζωή σας η μετάφραση και τι είδους μετάφραση ήταν αυτή. Ναι, προέκυψε αρκετά νωρίς στη διάρκεια των σπουδών. Ήταν επιλογή για το μεταπτυχιακό, για τις σπουδές του μεταπτυχιακού. Το πρώτο πτυχίο ήταν στις πολιτικές επιστήμες, σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Ήθελα να ασχοληθώ με καλλιτεχνικά, αλλά δεν μπορούσα ως δρόμο, ως διαδρομή. Οπότε το πιο κοντινό καλλιτεχνικό μεταπτυχιακό που μπορούσα να βρω ήταν αυτό της μετάφρασης τότε για μένα. Επίσης θεωρώ ότι η μετάφραση έχει καλλιτεχνία ως επάγγελμα και ως δραστηριότητα. Οπότε έκανα ένα μεταπτυχιακό στη δίγλωση μετάφραση, αγγλικά-ελληνικά, ελληνικά-αγγλικά. Έτσι ξεκίνησε. Και από την αρχή ήθελα να ειδικευτώ στη λογοτεχνική μετάφραση. Δηλαδή όχι στη μετάφραση ορολογίας, στη λογοτεχνική. Και έτσι ξεκίνησα και την επαγγελματική ενασχόληση. Τη λογοτεχνική μετάφραση. Ναι. Στα δύσκολα. Ναι. Και στα ενδιαφέροντα. Και έπειτα από εκεί, πώς έγινε η μετάβαση στην εκπομπή, κάνατε την εκπομπή, επιστολή σε ένα μεταφραστή. Ναι, υπάρχει μια εκπομπή ραδιοφωνική. Για να φτάσουμε στην εκπομπή, όμως έχει μεσολαβήσει. Βεβαίως. Ναι. Έχω ασχοληθεί με λογοτεχνία, με μετάφραση λογοτεχνίας, τα πρώτα χρόνια. Και μετά έγινε η μετάβαση στην τηλεόραση και στη μετάφραση και υποτιτλισμό ντοκιμαντέρ. Στην ΕΡΤ, που ήταν μια άλλη εικόνα της μετάφρασης, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί αυτό συνδυάζει το λόγο, τον ήχο και την εικόνα. Και επίσης το ότι πρέπει να αποδοθεί σε δύο γραμμές και να ταιριάζει με την εικόνα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν μια άλλη πόρτα. Πολλά χρόνια, πολλά ντοκιμαντέρ. Πολύ ενδιαφέρουσα σχολεία. Μετά κάποια στιγμή ήρθε η μεταγραφή μου, η εσωτερική στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο, στο τρίτο πρόγραμμα και μου ζητήθηκε να κάνω μία εκπομπή από τη διεύθυνση του τρίτου που να έχει σχέση με το βιβλίο. Και σκέφτηκα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και επέλεξα και το δέχτηκα με πάρα πολύ χαρά από το τρίτο να κάνουμε την εκπομπή για τους μεταφραστές. Γιατί αποκλειστικά εκπομπή για μεταφραστές, γιατί δεν ξέρω αν τώρα υπάρχει, αλλά μέχρι πριν 3 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, δεν υπήρχε εκπομπή αποκλειστικά για τους μεταφραστές. Συνήθως ήταν οι εκπομπές είναι γενικές για το βιβλίο ή για την τέχνη και περιλαμβάνουν ως επιτοπλίστων μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ποιητές. Και χαίρομαι πολύ, γιατί χαίρονται πολύ και οι μεταφραστές. Και είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται στο στούντιο ένας μεταφραστής για να ηχογραφήσουμε την εκπομπή του, είναι σαν να έρχεται ένας ολόκληρος κόσμος, πραγματικά. Γιατί κάθε μεταφραστής κουβαλάει όλο αυτό το πολιτισμικό, πολυπολιτισμικό το οποίο φέρει και ταυτόχρονα είναι πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι εν γέννη. Δηλαδή, είναι ανοιχτοί, έχουν γνώσεις, έχουν ενδιαφέροντα, έχουν μουσικές, ασχολούνται με τον κινηματογράφο. Όλο αυτό λοιπόν φαίνεται. Τώρα, το κόνσεπτ της εκπομπής, η εκπομπή είναι στο τρίτο. Μέχρι τώρα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 5 και τις δύο τελευταίες Δευτέρες του μήνα, 5 και 4 με 6 το απόγευμα και λέγεται Card Postal, ένας μεταφραστής εξομολογείται. Γιατί καλούμε τους μεταφραστές να γράψουν καρποστάλ σε έναν συγγραφέα της μεταφραστικής τους πορείας, να του πούνε ό,τι θέλουν να του πούν, σαν να τον, όπως καθόμαστε εμείς τώρα εδώ απέναντι, είτε πρόκειται για θεωρήσεις δικές του προσωπικές, δικές του στη ζωή, είτε προβλήματα μεταφραστικά που συνάντησαν δυσκολίες στο έργο τους, είτε απορίες δικές τους για το έργο του συγγραφέα. Ή επίσης
μπορεί να είναι και τελείως φανταστικό. Δηλαδή, έχω προτείνει, άμα θέλει ο μεταφραστής, να μπει στο βιβλίο του συγγραφέα και να ζήσει μέσα από εκεί. Και έχει γίνει και αυτό, το έχει κάνει ένας μεταφραστής. Ή μπορεί να πηγαίνουν ένα ταξίδι μαζί. Οτιδήποτε, δηλαδή, και δεν είναι ανάγκη να είναι ορθολογικό όλο αυτό. Μας αρέσουν και τα... Ναι. Οπότε, γράφουν τις σκέψεις τους οι μεταφραστές προς το συγγραφέα που επιλέγουν οι ίδιοι, καθαρά, και του αφιερώνουν και μουσική. Έρχονται, ηχογραφούμε τις φωνές τους, οπότε λειτουργεί και ως ένα αρχείο των φωνών των μεταφραστών, αυτό στο τρίτο πρόγραμμα και στην ελληνική ραδιοφωνία. Και εμείς μοντάρουμε μετά με πολύ όρεξη και αγάπη. Εξαιρετικά, και μένει και μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη παρακαταθήκη για το μέλλον, σίγουρα. Ναι, νομίζω γιατί το αξίζουν οι μεταφραστές, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Εργάζονται πολύ, εργάζονται σκληρά. Το ξέρω και εγώ, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι μεταφραστές βέβαια όλο αυτό. Το ξέρουν και οι εκδότες και οι αναγνώστες. Και αξίζουν πολύ καλύτερη αμοιβή οικονομική, αν σκεφτούμε ότι η ελληνική παραγωγή, η εκδοτική, στηρίζεται πάρα πολύ σε μεταφρασμένη λογοτεχνία, φιλοσοφία. Οπότε αξίζουν και οι μεταφραστές πολύ περισσότερες και καλύτερες συνθήκες και αμοιβή. Το λένε και οι ίδιοι αυτό, δεν λέμε κάτι... Δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Μπορούμε να το επιβράσουμε και εμείς από μεριά μας. Ναι. Από τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ. Και μέσα από αυτή την εμπειρία που έχετε αποκομίσει, τι θα λέγατε ότι σημαίνει τελικά μεταφράζω? Θέλω να πω κάτι που πάει στην προηγούμενη συζήτηση, στο προηγούμενο σκέλος, ότι επίσης έχουμε πολύ καλούς μεταφραστές στην Ελλάδα. Πολύ καλούς μεταφραστές. Και αν σκεφτούμε ότι είναι δύσκολη και η ελληνική γλώσσα σε συσχετισμό με κάποιες άλλες γλώσσες. Λοιπόν, τι σημαίνει μεταφράζω? Θα μπορούσα να απαντήσω έτσι πολύ ακαδημαϊκά, αλλά δεν είμαι τόσο του ακαδημαϊκού. Μ' αρέσει και ο αυτοσχεδιασμός αρκετά. Γι' αυτό μου αρέσει και τζάζ, η μουσική. Νομίζω θα το πω λίγο με την εικόνα που μου δημιουργείται. Είναι ότι βουτώ σε έναν λαό, σε μία γλώσσα, σε έναν πολιτισμό, σε έναν άνθρωπο, συγγραφέα, σε μία ιστορία. Βουτώ και ταξιδεύω. Γι' αυτό είναι και το μότο της εκπομπής, της ραδιοφωνικής, είναι μεταφραστές, σαλπιγκτές των μυστικών που κρατούν λαοί, εποχές και γλώσσες. Και νομίζω είναι αυτό. Σίγουρα. Και τι μεταφραστικά προβλήματα, τι έχετε συναντήσει και εσείς στην πορεία σας ως τώρα, και στον υποτιτλισμό, στη μετάφραση? Θα πω κυρίως για τον υποτιτλισμό, γιατί ήταν η πιο μεγάλη μεταφραστική μου ενασχόληση σε διάρκεια, σε χρόνια. Ήταν 11 χρόνια. Στον υποτιτλισμό το στοίχημα είναι... πολύ μεγάλο στοίχημα, να μπορέσεις αυτές τις δύο γραμμές που είναι συγκεκριμένοι χαρακτήρες σε αριθμό, που δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, να αποδώσεις το νόημα περιεκτικά, συμπυκνωμένα, και αυτό που ακούγεται, γιατί ακούγεται, το ακούει ο τηλεθεατής, να μην τον πετάξει έξω αυτό που θα διαβάσει, να συμπλεύσει δηλαδή ο ήχος με αυτό που θα διαβάσει, το οποίο δεν είναι εύκολο. Οπότε εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος με διάφορες επιλογές, αλλά εδώ έχουμε και τον ήχο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το διαβάζω, είναι ότι ο τηλεθεατής θα το ακούσει. Οπότε αν τον πετάξει έξω από την ταινία, από το σενάριο, από όλα, είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να τον κρατήσεις στο να πάει στο επόμενο χωρίς να δυσκολευτεί. Και όσον αφορά τις επαγγελματικές συνθήκες, τόσο στον χώρο του υποτιτλισμού όσο και της μετάφρασης? Είναι ίδιες. Είναι πάντα, και στην τηλεόραση υπήρχε το deadline. Ο χρόνος είναι πάντα, τον έχεις εδώ. Εδώ, από πίσω, παντού. Είναι εδώ. Ο χρόνος, νομίζω, είναι. Και στην τηλεόραση, δηλαδή, μπορεί να έχει προγραμματιστεί ένα ντοκιμαντέρ τελευταία στιγμή, γιατί υπάρχει και επικαιρότητα. Οπότε, και έπρεπε να γίνει με υπερορίες, με... καλή πάλι ποιότητα, με ψάξιμο, με μελέτη, με τα πάντα. Νομίζω ο χρόνος, ναι. Δυστυχώς. Και πηγαίνοντας πίσω στην εκπομπή, έχει 3 χρόνια τώρα που ξεκίνησε. Νομίζω, ναι, είναι 3 χρόνια.
και φαντάζομαι έχουν περάσει ήδη πολύ σημαντικοί μεταφραστές. Πού αποσκοπεί και τι πλάνα έχετε για την εκπομπή? Να σας αποκαλύψω τα πλάνα. Μια ευχή καλύτερα. Τα πλάνα μου. Λοιπόν, όχι, έτσι κι αλλιώς σε συμβαίνει ήδη τώρα. Τι θα ευχόσασταν για την εκπομπή? Θα γίνει τον Ιούλιο. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή έχει εξέλιξη, εξελίσσεται από μόνη της. Και όλα τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται από μόνη τους δείχνουν τη δυναμική τους. Οπότε υπάρχει μια δυναμική. Το επόμενο βήμα είναι μεταφραστές Έλληνες, οι ξένοι που μεταφράζουν Έλληνες συγγραφείς σε άλλες γλώσσες. Είναι μια εξέλιξη της εκπομπής αυτής, γιατί μέχρι τώρα έχουμε Έλληνες μεταφραστές που μεταφράζουν ξένους συγγραφείς. Και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο, αλλά... Θα το δούμε στην εκπομπή, θα το ακούσουμε. Ναι, και όσον αφορά τη σχέση σας και την αλληλεπίδραση με τους μεταφραστές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πριν ή μετά, πώς επιλέγετε ποιος θα έρθει, πώς είναι η σχέση σας εκεί? Δεν είναι θέμα επιλογής, είναι όλοι θέλουμε να έρθουν όλοι οι μεταφραστές. Τώρα, το ποιους καλούμε πιο πρώτα ή όλα αυτά δεν έχει σχέση, δεν υπάρχει κάποια επιλογή, είναι ιεραρχία ακριβώς. Είναι και λίγο έτσι μέσα στη ροή της καθημερινότητας και της δουλειάς, είναι να βρεις και τα στοιχεία, να τους βρεις τους ίδιους, να είναι διαθέσιμοι, γιατί πάντα οι μεταφραστές δουλεύουν, εργάζονται, έχουν τα deadline. Επίσης, δεν είναι μια εκπομπή δημοσιογραφική που έρχεται ο μεταφραστής και απλά μιλάμε, οπότε δεν χρειάζεται ίσως να προετοιμάσει κάτι, τα έχει πιο εύκολα. Πρέπει να κάτσουν να γράψουν. Και αρκετοί από αυτούς, επειδή επιμελούνται πάρα πολύ τα κείμενα και ξέρουν τι είναι ο λόγος, ο γραπτός, είναι πολύ απαιτητικοί ως προς αυτό. Δηλαδή, και θέλουν να κάνουν και εκπομπή τους να είναι και πολύ ωραία και να τη φροντίσουν και να έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε, όλο αυτό ίσως κάποιοι έρχονται πιο πριν, κάποιοι πιο μετά, κάποιοι θέλουν μια έμπνευση, μια ιδέα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ιεράρχηση όλο αυτό. Θέλουμε όλοι να έρθουν. Και κλείνοντας δύο ερωτήσεις για το μέλλον της μετάφρασης. Πώς φαντάζεστε το μεταφραστικό επάγγελμα σε 20 χρόνια, ας πούμε, από τώρα? Στην Ελλάδα. Ναι, πείτε μας, γιατί είναι Ελλάδα, πώς φαντάζεστε το μέλλον της μετάφρασης? Δεν ξέρω αν μπορώ να φανταστώ. Πιστεύω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Γιατί όσο και αν υπάρχουν τα προγράμματα ή τα applications ή η τεχνολογία που μπορεί να βάλεις μία πρόταση, ένα κείμενο και να στο μεταφράσει, πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, ο άνθρωπος, είναι αυτός που κάνει τα πράγματα να φαντάζουν και να είναι αλλιώς. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν μεταφραστές. Γιατί αυτοί είναι διαφημιστές, δηλαδή χωρίς αυτούς νομίζω δεν θα είναι σαν να λέμε ότι έχει έρθει ένα τέλος στους λαούς και στην κατάσταση. Πάντα θα χρειάζονται. Και πάντα θα υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι μεταξύ των λαών και των ανθρώπων και των πολιτισμών που χρειάζονται οι άνθρωποι που μπορούν και μαθαίνουν τις άλλες γλώσσες. Σωστά. Άρα... Τώρα ως το εργασιακό γίγνεσθε, δεν μπορώ να πω. Ελπίζω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, ότι είμαι αισιόδοξη. Νομίζω ότι θα είναι πιο καλές οι συνθήκες για τους μεταφραστές. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Πολύ ωραία, το ευχόμαστε. Οπότε, για σε έναν φοιτητή ή μια φοιτήτρια που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση στον επαγγελματικό τομέα, τι θα τον συμβουλεύατε? Εγώ τους θαυμάζω τους μεταφραστές, όπως θαυμάζω και τους μουσικούς επίσης. Νομίζω σας τα έχουν πει πολύ καλύτερα οι επαγγελματίες μεταφραστές που είναι και πάρα πολλά χρόνια και στο σκληρό τομέα του βιβλίου, της λογοτεχνίας, που είναι πολύ γοητευτικός, πολύ γοητευτική η λογοτεχνία, αλλά αρκετά απαιτητική. Λοιπόν, τι θα συμβούλευα? Υπομονή. Επιμονή, σίγουρα.
Και την, νομίζω το βασικό είναι αυτή η διάθεση προς εξερεύνηση που έχουν οι μεταφραστές έτσι κι αλλιώς. Το γιατί αυτό το λέμε αλλιώς, αυτό γιατί λέγεται έτσι, αυτό πώς να λέγεται εκεί, από πού προήρθε. Αυτό πρέπει να έχεις μία επιθυμία για εξερεύνηση και ανακάλυψη. Ένα μεράκι. Ένα μεράκι, ναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε καλή συνέχεια με τα πλάνα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και το τρίτο πρόγραμμα σας ευχαριστεί και η Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλή συνέχεια, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και καλή συνέχεια στη μετάφραση και στους μεταφραστές.